Όσοι όμως θέλουν να μείνουν στην πόλη το Πάσχα. Εγώ σπρώχνω το ημερολόγιο με τα μάτια του. Να ψήσουν. Ναι, ή τα βερνούλα ή delivery. Εσύ τι ψηφίζει, αρνή ή κατσίγη. Αρνή. Με ο βασιλιάς του κρέατος. Λοιπόν, πάμε, Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Είναι στη Συγκρού. Πάμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα μας. Έλα, Αλεξάνδρα, καλημέρα και πάλι. Καλώς. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Γιώργο. Ήρθε η ώρα να δούμε τα σαρακοστιανά φαγητά, αλλά και οι μαγειρίτσα να έχουν ξεκινήσει ήδη παραγγελίες για το μεγάλο Σάββατο. Καλαμαράκια έχουμε, κρυθαράκι έχουμε, χταποδάκι. Και έχουμε μαζί μας έχουμε την κυρία Γιώτα Κοντογιάννη, η οποία μας ετοίμασε όλο αυτό το μενού. Να σας το δείξουμε ένα-ένα. Βεβαίως, καλημέρα. Καλώς ήρθατε καταρχήν στο 24ωρο. Καλώς σας βρήκαμε. Πάρα πολλές σαρακοστιανές επιλογές. Να ξεκινήσουμε από vegan φρικασέ με μανιτάρια και ταχίνι, μελιτζάνες στο φούρνο, καλαμαράκια τηγανιτά, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, καλαμαράκια, γιουβετσάκι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, αλλά και πιο fast food επιλογές, όπως και παστί με καλαμαράκια, νηστίσιμο τυρί, νηστίσιμη σως και τυλιχτό βεβαίως με καλαμαράκια. Τι ωραία πρόταση είναι αυτή τώρα που λέτε και εδώ. Και τέλος μας έχετε αφήσει το καλύτερο. Το έχουμε αφήσει για το τέλος, γιατί είναι για το μεγάλο Σάββατο, μαγειρίτσα και παραδοσιακή, αλλά και σε vegan επιλογή, με μανιτάρια και ταχίνι. Μαγειρίτσα με μανιτάρια, βίγκαν με μανιτάρια και ταχίνι. Ναι. Νέα μόδα. Για να με χάσει παρέα. Για τους λάτρες του βίγκαν φαγητού. Του βίγκαν. Ναι. Να σας πω κάτι. Εμένα μου άρεσε αυτό το πιάτο σκεπαστή που μας είπατε τώρα, έτσι, που για όσους νηστεύουν. Σκεπαστή είναι πολύ καλή, βεβαίως. Είναι αυτή εδώ. Ναι. Είναι με καλαμαράκια, νηστίσιμη σως, νηστίσιμο τυρί. Τι ωραία πρόταση είναι αυτή. Παρατούλες. Για τον κόσμο που νηστεύει και αν νηστεύει κιόλας και 40-50 μέρες. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο κάποιος που θέλει κάτι διαφορετικό να φάει. Πείτε μας λίγο. Γενικά έχουμε πάρα πολλές επιλογές σε νηστίσιμα πιάτα. Μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό. Το τυλιχτό τι είπαμε ότι έχει μέσα. Το τυλιχτό είπαμε καλαμαράκι, έχει την σως νηστίσιμη. Το τυλιχτό αυτό το συγκεκριμένο είναι με καλαμαράκια και νηστίσιμη σως. Υπάρχει επίσης με μανιτάρια, με μπιφτέκι λαχανικό. Τυλιχτό με καλαμαράκια, σατανικό έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γελάει. Για πείτε μας λιγάκι τώρα, για πάμε έτσι για το θέμα το οποίο θέλαμε να σας έχουμε μαζί μας. Να μας πείτε για τις παραγγελίες τώρα, για το Μεγάλο Σάββατο, για ανήμερα του Πάσχα, όπου κάποιος κόσμος δεν θα ψήσει, ούτε θα πάει στο χωριό του, θα επιλέξει το delivery. Για πείτε μας τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Θα επιλέξει το delivery και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Ναι. Καταρχήν η μαγειρίτσα, όπως είπαμε, παραδοσιακή ή vegan. Θα υπάρχει γαρδούμπες θα έχουμε, αρνάκι ψητό στο φούρνο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, όλα αυτά θα υπάρχουν. Όπου οι παραγγελίες από πότε ξεκινάνε σε εσάς να δίνονται? Οι παραγγελίες, από πότε ξεκινάνε σε εσάς να δίνονται? Έχουν ξεκινήσει από τώρα, βέβαια. Είναι πάρα πολλές. Έχουν ξεκινήσει από τώρα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Θέλει να σας ρωτήσει κάτι, Άννα, αλλά ντρέπεται. Επειδή δεν θέλει να βάψει τα νύχια της. Ό,τι θέλει. Βάφετε και κόκκινα αυγά να τις πάτε, σας παρακαλώ. Γιατί δεν θέλει να λερώσει τα χέρια της. Βέβαια. Χωρίς κόκκινα αυγά δεν γίνεται Πάσχα. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο για τιμές, να ξέρει και ο κόσμος. Συμφέρει δηλαδή κάποιος να παραγγείλει. Η μαγειρίτσα κυμαίνεται στα 11 ευρώ. Ναι. Τα υπόλοιπα πιάτα είναι εκεί από 9 μέχρι 10. Εκεί το είναι. Χταποδάκι εδώ. Το χταποδάκι έχει 9,5. 9,5. Όπως και το vegan και φρικασέ και οι σουπιές. Τα καλαμαράκια είναι στα 10 ευρώ. Ωραία, και να μείνουμε λιγάκι τώρα για το Πάσχα. Έτσι. Μεγάλο Σάββατο και την ημέρα του Πάσχα που θα γίνουν οι παραγγελίες. Εκεί κάποιος πόσο θα πρέπει έτσι να πληρώσει για να έχει ένα ωραίο έδεσμα στο σπίτι του? Εξαρτάται και το πόσα άτομα θέλει να παραγγείλει. Δηλαδή για μια οικογένεια, τέσσερα άτομα. Ένα άτομο με 15 ευρώ τρώει πάρα πολύ. Για τέσσερα άτομα, εντάξει, πρέπει να υπολογίζει γύρω στα 40 ευρώ. Ωραία. Εκεί περίπου. Τώρα για να τα βάλουμε κανονικά στη λίστα, ας πούμε. Πόσο το κιλό θα πουληθεί το αρνί, ας πούμε, και το κατσίκι, πόσο το κοκορέτσι? Πόσο το κιλό? Το κιλό, ναι. Δηλαδή αυτά τα πουλάμε με τη μερίδα, δεν τα πουλάμε με τη μερίδα. Τι να μας κάνει μια μερίδα τώρα? Οπότε η μερίδα πόσο έχει αρνάκι, εγώ θέλω να πάρω? Η μερίδα το αρνάκι είναι στα 13 ευρώ. 13 ευρώ. Το κοκορέτσι και οι γαρδούμπες εκεί θα είναι και αυτά επίσης. Ναι, ναι.
Αλλά από ό,τι βλέπω η μερίδα σας είναι... Όπως σας είπα στα 11. Οι μερίδες είναι χορταστικές, δεν είναι της πείνας. Είναι χορταστικές από ό,τι βλέπω. Είναι τεράστιες, δεν είναι χορταστικές. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν και κόσμο που θα εργάζεται. Φαίνεται κιόλας εδώ ότι οι μερίδες είναι μεγάλες. Να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Η μαγειρίτσα είναι αυγοκομμένη. Βεβαίως. Αυτά. Μάλιστα. Αυτά. Βασικό είναι. Αν είναι αυγοκομμένη. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι αυγοκομμένη. Είναι η παραδοσιακή μαγειρίτσα που μας φτιάχνει η μαμά στο σπίτι. Έτσι. Πολύ μια ωραία. Φορά πήγα να εικόνα, στο μαγειρίτσα ναι, και μου γίνω μελέτα. Ναι, βέβαια. Μην το επιχειρήσεις και πάλι φέτος. Κυρία Κοντογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλό Πάσχα, γελάει η γυναίκα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστούμε και εσένα. Για κάποιοι...